Ευχαριστώ πολύ. Παραδοσιακά αυτό που συνηθίζουμε εμείς οι μεγάλοι, εμείς οι δάσκαλοι, είναι να παρουσιαζόμαστε από καθέδρα στα παιδιά ως η μόνη εμφανής φιγούρα της ανώνυμης σχολικής μηχανής που στα επεισόδια των μαθητικών συζητήσεων παρουσιάζεται υπαινικτικά με μια θαυματουργική δύναμη, άλλοτε θεία και άλλοτε διαβολική, άλλοτε σαν φορέας σωτηρίας και άλλοτε σαν φορέας απώλειας. Η απομαγνητοφώνηση των μαθητικών συνομιλιών φέρνει έτσι στο προσκήνιο τη γραμματική και το συντακτικό ενός αισθήματος δυσαρέσκειας και έλλειψης ικανοποίησης από τη συμμετοχή των μαθητών μας στη σχολική ζωή και τη μαθησιακή διαδικασία σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, κέντρο πιέσεων και αρένα ανελαίη του ανταγωνισμού, στο οποίο τα περιθώρια για αυθορμητισμό, ανάληψη πρωτοβουλειών, άσκηση κριτικής, προώθηση διαλόγου, λειτουργίες που δένονται με ένα νήμα με τις ανάγκες και τις προδιαθέσεις της νέας γενιάς, αραχνιάζουν στα πρακτικά των διακηρύξεων της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής. Σήμερα όμως οι όροι αντιστράφησαν. Εμείς οι μεγάλοι σιωπήσαμε, καθίσαμε κάτω, αφήσαμε χώρο στους μικρούς μαθητές να μας διδάξουν με τα ζωγραφικά τους έργα. Μια σύγχρονη μορφή διδασκαλίας κάνει το μαθητή παρατηρητή δράστη. Του διεγείρει την παρατηρητικότητα, τον αναγκάζει να πάρει αποφάσεις, του δίνει επιχειρήματα αντί να τον ταυτίζει με ιδέες, συναισθήματα ή πρόσωπα, τελικά οθεί τα συναισθήματά του στη συνειδητοποίηση. Στο παραδοσιακό μάθημα η τάξη είναι τάξη και η κοινωνία είναι κοινωνία. Όμως η τύχη της σχολικής αίθουσας δεν μπορεί να είναι τα όρια της επικοινωνίας και χρειάζεται η σχολική ομάδα να γίνει κοινωνός των προβλημάτων της κοινωνίας, μάρτυρας, παρατηρητής και αναλυτής των κοινωνικών ζητημάτων όπως εκείνο της οδικής ασφάλειας. Διδάσκουμε μαθαίνοντας εμείς οι μεγάλοι σημαίνει όχι μόνο ότι διαλεκτικά προσεγγίζουμε την γνώση, αλλά και το ότι παίρνουμε από την τάξη κάθε τι το κοινωνικά χρήσιμο, το αξιοποιήσιμο. Τα παιδιά με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών ευαισθητοποιήθηκαν όλη αυτή την περίοδο πάνω στο θέμα της οδικής ασφάλειας με στόχο να ενεργοποιηθούν ως υπεύθυνα άτομα και να λάβουν θέσεις και στάσεις ζωής που θα αλλάξουν τον κόσμο. Με τη φρεσκάδα της παιδικής ματιάς για έναν ασφαλέστερο κόσμο, τα 500 ζωγραφικά έργα τους αποτελούν ένα πολύχρωμο καλλιδοσκόπιο με τις οπτικές τους για την οδική ασφάλεια.